Κύριε Δήμαρχε, Ερεσιμότατε, Σεβασμιότατε Παπαγιάννη, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός των λογοτεχνικών βραβείων. Για δεύτερη χρονιά φιλοξενούμε τα λογοτεχνικά βραβεία στη μνήμη του Νίκου Θέμελη και για δεύτερη χρονιά απονέμονται τα μαθητικά λογοτεχνικά βραβεία ποίησης και διηγήματος και για πρώτη φορά φέτος και για το Λύκειο ο διαγωνισμός έγινε πανκυκλαδικός. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος πανκυκλαδικά προκηρύχθηκε διαγωνισμός φωτογραφίας στη μνήμη του Ανδρέα Εμπειρίκου. Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι για αυτές τις δράσεις και ιδιαίτερα θα μου επιτρέψετε και λόγω ειδικότητας να πω σε όσες αφορούν στους μαθητές και στα σχολεία μας. Δεν μας μένει παρά να ταινίζουμε με ελπίδα το μέλλον στα πρόσωπα των παιδιών και των νέων ανθρώπων και να μεταδώσουμε την ελπίδα αυτή μαζί με τις αξίες που θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστίες προς όσους βοήθησαν και προς όσους προσέφεραν. Καταρχήν τους δικούς μας ανθρώπους, το δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Γλυνό, την αντιδήμαρχο, κυρία Βασιλοπούλου, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Χώρας, κυρία Ουρανία Χατζηγεωργίου, και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Μαριάννα Θέμελη, που μας εμπιστεύτηκε, στον κύριο Λεωνίδα Εμπειρίκο, για τον ίδιο λόγο, στον κύριο Παντελή Βούλγαρη, στον κύριο Μανώλη Γιούργο, τον ηθοποιό, και τη Γεωργία Δελγενοπούλου. Ευχαριστίες στην Επιτροπή των Λογοτεχνικών Βραβείων Νίκος Θέμελης του Ηλεκτρονικού Περιοδικού Αναγνώστης, στην Επιτροπή των Μαθητικών Βραβείων Λογοτεχνίας και Φωτογραφίας, θα αναφέρω με τυχαία σειρά, τον Γιάννη τον Κοροναίο, τον Γιάννη τον Βασκόζο, τον κύριο Δημήτρη Κετάτα, την κυρία Μαρία Σκεδαρέση, τον κύριο Κωνσταντίνο Γαρίφαλο. Ευχαριστίες ιδιαίτερες στους χορηγούς μας. Τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, να ευημερούν οι επιχειρήσεις τους και να μας βοηθούν πάντα. Ο εκδοτικός οίκος Κέντρος, Κοσμοτέ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου Τίνου Άνδρου και Δυτικών Κυκλάδων και στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Στην κυρία Άννη Ποδηματά, στον Κώστα το Γαρίφαλο, στη Fast Ferries και την Golden Ferries, τις δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, στο ξενοδοχείο Παράδεισος, στην εταιρεία Ασφάλειας Πίγασος, στο ραδιοφωνικό σταθμό και χορηγό επικοινωνίας μας Βήμα FM, στο τοπικό ραδιόφωνο Αστέρας Radio, στα Άνθη Φυτά Ειρήνης Γαρδέλη, στα παραδοσιακά προϊόντα Αθανασίας Γιαννάκη, στα ζαχαροπλαστεία του κυρίου Ζαΐρη, του κυρίου Καλλιδρούσου και του κυρίου Λιβίζου, στο βιβλιοπωλείο της Σοφίας Γαριφάλου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης και στον Σεβασμιότατο τον κύριο Μιχαήλ Καλαμπούκη. Στην Βυργινία τη Δούκησα που με βοήθησε ιδιαίτερα αυτό το δίμηνο, στον κύριο Δημήτρη Χαζάπη, στην κυρία Μαριλένα Ξανθού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Βαγγέλη το Λουκίσα και στην κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου. Εάν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Θα καλέσω στο βήμα να χαιρετήσει το δήμαρχό μας κύριο Γιάννη Γλυνό. Καλησπέρα σας. Αντριώτες, φίλες και φίλοι της Άνδρου, επισκέπτες, σας καλησπερίζουμε εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της Παναγιάς Θεοσκέπαστης, όπως κάθε χρόνο, και θέλουμε να γίνετε κοινωνοί αυτών των βραβείων, αυτών των λογοτεχνικών βραβείων που έχουμε καθιερώσει για δεύτερη χρονιά στη μνήμη του Νίκου Θέμελη, καθώς και του διαγωνισμού διηγήματος και ποίησης των μαθητών του νησιού μας.
Φέτος ο διαγωνισμός για τους μαθητές του Λυκείου επεκτάθηκε σε ολόκληρες τις κλάδες, ενώ προσθέσαμε και το διαγωνισμό φωτογραφίας Ανδρέας Εμπειρίκος. Πολλοί ίσως αναρωτηθείτε, μα καλά, τόσα προβλήματα ζωής και διαβίωσης έχουμε. Η λογοτεχνία και η ποίηση μας έλειπε. Τι θα θέλατε να φωτογραφίσουμε, τη μιζέρια μας? Εδώ, 2 στους 3 νέους είναι άνεργοι. Οι νέοι μας βιώνουν ένα νέο κύμα μετανάστευσης για αναζήτηση εργασίας. Η χώρα χάνει τα καλύτερα μυαλά της και όσοι μένουν στην πατρίδα μας υποαπασχολούνται ή ετεροαπασχολούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Τι ποίηματα θέλετε να γράψουν? Η δικιά μας απάντηση είναι ότι όπως έγραψε ο ποιητής, εμπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Σπρώξτε με στήθος και με γόνη, να την ευγάλουμε από τη λάσπη, να την ευγάλουμε από το τέλος. Ναι, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρειαζόμαστε την ποίηση, χρειαζόμαστε τη λογοτεχνία, χρειαζόμαστε την πνευματική ανάταση. Χρειαζόμαστε να ξαναδούμε τις αρχές και τα νάματα που έκανε την Ελλάδα αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι. Χρειαζόμαστε τους πνευματικούς μας ανθρώπους, πρωτοπόρους και όχι ουραγούς. Χρειαζόμαστε τη διανόηση να εμπνέει για το αύριο και όχι να δικαιολογεί το χθες. Χρειαζόμαστε οραματιστές και όχι απολογητές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι μας ποιητές εμεγαλούργησαν σε στιγμές κρίσης. Ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Βάρναλης και όλοι οι γίγαντες των γραμμάτων και των τεχνών βοήθησαν τη χώρα μας μιλώντας για αρχές και αξίες και όχι για προαπαιτούμενα και ανθρώπινους αριθμούς. Εμείς στο πλαίσιο των μικρών μας δυνατοτήτων θέλουμε να δώσουμε λόγο στα παιδιά μας να εκφραστούν όπως τα ίδια επιθυμούν. Με ποίηση, με λογοτεχνία, με φωτογραφία, πάντα με φαντασία και έμπνευση και να μας πούν τι αυτά θέλουν από μας. Ο Δήμος της Άνδρου θέλει να συμβάλλει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, πριν από χρόνια. Μαζί με τη μάχη για επιβίωση, μαζί με τη μάχη για το σήμερα, να γράψουμε θετικές υποθήκες για το αύριο. Να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα. Να αναδείξουμε το αδούλωτο και ανήσυχο πνεύμα του Έλληνα. Αυτό όμως δεν γίνεται απλά με επίτευξη οικονομικών στόχων. Χρειάζεται και η πνευματική ανάταση. Πιστεύω ότι υπηρετώντας και αναδεικνύοντας στο μέτρο των δυνατοτήτων μας το λόγο, την ποίηση και υμνώντας χρώματα και συναισθήματα μέσω της φωτογραφίας, προσφέρουμε μια καλή υπηρεσία στα παιδιά μας αλλά και στους εαυτούς μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς των σχολιών μας που δούλεψαν μαζί με τους μαθητές, τους οποίους ιδιαίτερα ευχαριστούμε, τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Φέτος ο λογοτεχνικός διαγωνισμός είχε θέμα την αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά το διήγημα. Η ποίηση είχε ελεύθερο θέμα και ο διαγωνισμός ο φωτογραφικός είχε σαν θέμα φως, πέτρα, θάλασσα. Ο Μητροπολίτης Σύρου Άνδρου Δωρόθεος Β' μήνυμα προς την τελετή απονομής λογοτεχνικών βραβείων Νίκος Θέμελης. Κυρία Κροκοδίλη, ο Περικλής στον επιτάφιό του αναφέρει ότι όπου θεσπίζονται βραβεία αριθείς, εκεί και άριστοι άνδρες πολιτεύονται. Παραφράζοντας το λόγο αυτό και προσαρμόζοντας τον στη σημερινή εκδήλωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπου θεσπίζονται βραβεία τέχνης, εκεί και μεγάλοι καλλιτέχνες και γνήσιοι πνευματικοί άνθρωποι εμφανίζονται. Συγχαίρουμε κατά ταύτα εγκάρδια το Δήμο Άνδρου, εσάς και τους συνεργάτες σας στο νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Άνδρου για την έμπνευση και την πρωτοβουλία που είχατε να θεσμοθετηθούν λογοτεχνικά βραβεία στη μνήμη του Νίκου Θέμελη, ενός σημαντικού πνευματικού ανθρώπου που έφυγε τόσο πρόωρα
και το βραβείο φωτογραφίας Ανδρέας Εμπειρίκος. Ενέργειες που συνεχίζουν και προάγουν τη μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση της Άνδρου. Εκφράζοντας τη λύπη μας, διότι ανηλυμένες ποιμαντικές μας υποχρεώσεις δεν μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε στην ευγενική σας πρόσκληση, ευχόμεθα ο Κύριος να σας χαρίζει υγεία και κάθε επιτυχία στους στόχους και τις προσπάθειές σας. Με τευχόν και αγάπης, ο Σύρου και Άνδρου, Δωρόθεος Λίθα. Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Τριανταφυλλίδης έκλεισε το εργοστάσιο και έφυγε. Είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε όλοι μαζί. Ιδέες ακούστηκαν πολλά. Να βγούμε στη Ζητιανιά, να μεταναστεύσουμε για να βρούμε δουλειά. Και άλλες ακόμα που ήταν τρομερά ανόητες. Ο Δημήτρης ήταν έτοιμος να τα παρατήσει, όταν μια κοπέλα πήρε το λόγο και είπε: «Η λύση είναι πολύ απλή και ταυτόχρονα δύσκολη. Δεν χρειάζεται ούτε να ζητιανέψουμε ούτε να μεταναστεύσουμε. Όπως ξέρω εγώ, πολλοί από εμάς διαθέτουν χωράφια γύρω από την πόλη. Μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Είμαστε νέοι, γεροί και δυνατοί. Μπορούμε να μοιραζόμαστε τα προϊόντα που θα παράγουμε. Να αλληλοβοηθιόμαστε. Για παράδειγμα, μπορεί μια κοπέλα να φροντίζει τα παιδιά κάποιου όταν αυτός λείπει στο χωράφι. Αυτά που περισσεύουν να τα πουλάμε. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα συνεταιρισμό. Έχει δίκιο η κοπέλα. Το έχω δει και εγώ στην τηλεόραση», πετάχτηκε ένας παππούλης που στεκόταν κοντά στο παράθυρο. Για λίγα λεπτά επικράτησε ησυχία. Εντελώς ξαφνικά η βαβούρα ξανάρχισε. Αυτή τη φορά ο καθένας έλεγε τι μπορούσε να προσφέρει. Ο ένας θα έφερνε πατάτες, ο άλλος γάλα, ο τρίτος αλεύρι, η άλλη θα πρόσεχε τα μωρά. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε ένα ταμείο αλληλεγγύης. Αν κάποιος δεν μπορεί να σταθεί μόνος του οικονομικά, να τον βοηθάμε. Να του δίνουμε τρόφιμα ή λίγα χρήματα από το υστέρημά μας», φώναξε η Αγγελική. «Εγώ χτες το βράδυ είδα στις ειδήσεις πως ορισμένα καταστήματα έχουν φτιάξει μια γωνίτσα όπου ο καθένας μπορεί να προσφέρει κάποια προϊόντα για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», πετάχτηκε πάλι ο παππούλης. «Μπράβο, παππού! Να που σε κάτι είναι και χρήσιμο το χαζοκούτι», είπε ο Δημήτρης και ζήτησε από την Αγγελική να του φέρει μολύβι και χαρτί για να γράψει τι θα μπορούσε να προσφέρει ο καθένας. Στήθηκαν όλοι όμορφα-όμορφα, χωρίστηκαν σε ομάδες και του έλεγαν, ενώ εκείνος έγραφε και έγραφε και έγραφε. Είναι απόσπασμα από το διήγημα που βραβεύτηκε όλοι μαζί, που το έγραψε η Μελίνα Γεωργία Φλέχλερ, έκτη τάξη Δημοτικού Σχολείου Χωρασάν. Την καλούμε να πάρει το βραβείο της. Και καλούμε την κυρία Μαριάννα Φέμελη να το απονείμει. Λύσεις στην κρίση. Μια ημέρα του Απρίλη, μες στη Σαρακοστή, διαγωνισμός ποιημάτων είχε προκηρυχθεί. Το θέμα ήταν ελεύθερο και είπα λοιπόν να δούμε λύσεις στις τρόικας, τα τρελά, τα μέτρα πώς να βρούμε. Η πρόκληση τεράστια και ποιος να την αφήσει. Πήρα λοιπόν απόφαση να γράψω για την κρίση. Μαζί με τον πατέρα μου στύψαμε τα μυαλά μας. Μα λύσεις πολλές βρήκαμε για τα προβλήματά μας. Το γέλιο και το κέφι σου όποιος το έχει χάσει, με όσα ακούσει υπόσχομαι σίγουρα θα γελάσει. Τα έξοδα μεγαλώνουν, τα έσοδα είναι λειψά και θέλει εξυπνάδα για να περνάς καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και πάμε όλα να δούμε με εύκολα παραδείγματα πώς θα συμμορφωθούμε. Λέει ο γέρος της γριάς, λίγο πριν κοιμηθούνε, «Τα τρία σου δόντια τα χρυσά αύριο θα πουληθούνε». «Τι λες», του λέει γέρο μου, «τα δόντια μου τα θέλω. Πούλα τον αναπτήρα μου μαζί με τον καπέλο». Πούλησε και το αμάξι που όλο έξοδα θέλει, ασφάλεια, βενζίνη, σέρβις, αλλά και τέλει. Στη θέση του αγόρασε ένα γαϊδούρι γκρίζο που όλα του τα έξοδα ευθύς υπολογίζω. Στο στάβλο μέσα να έχει μόνο λίγο νερό και σε καμιά ανηφόρα ξυλιές στον πισινό. Ρούχα πολλά δεν χρειάζονται κι ας είναι καλά κλειστές κι αν θέρμαση δεν έχει, κουβέρτες πιο πολλές. Και μόλις σκοτεινιάσει τα φώτα όλα σβηστά κι ανάψτε όλοι κεράκια. Ζήστε ρομαντικά.
είπε η κόρη στη μάνα της. Μανούλα, η κυλίτσα μου σαν το ταμπούρλο παίζει. Πιες, κόρη μου, πολύ νερό. Γέμισε το στομάχι για να μην θέλει φαγητό και θα νιώθεις χορτάτη. Μάνα, κόψε το κάπνισμα που βλάπτει στην υγεία, σταμάτα ασφάλεια και ίντερνετ, νόβα, τηλεφωνία. Δώσε σε κάνα γείτονα ό,τι σου περισσεύει. Ίσως αυτό που εσύ πετάς, κάποιος να το μαζεύει. Κι αν οι Ευρωπαίοι μας σκότησαν τρομάρα σκοτεινάδα, να ανάψει μέσα στις καρδιές Ανάστασης λαμπάδα. Αδαμαντία Σαρή, βραβείο ποίηματος, έκτη ψήγματα δύο δημοτικού. Το απονέμει ο κύριος Μπασκός. Από την Κοσμοτέ, δώρα, λάπτοπ. Εμείς δεν συστηθήκαμε, είμαι ο Σταμάτης. Πώς σε λένε? Σαστισμένη απάντησα, Μαρία. Μαρία, γιατί κάθεσαι μόνη σου? 20 ζευγάρια μάτια μας παρακολουθούσαν από την άλλη άκρη της τάξης. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παραξενεύτηκα με την κίνηση του Σταμάτη, καθώς δεν είχα συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις, πόσο μάλλον από κάποιον τον οποίον όλοι και όλες αποζητούσαν το ενδιαφέρον του. Τη στιγμή εκείνη μπήκε στην τάξη Ειρήνη και έτσι απάντησα, δεν κάθομαι μόνη μου, περιμένω τη φίλη μου. Η Ειρήνη συστήθηκε με αυτοπεποίθηση στο Σταμάτη, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε κάτι παραπάνω, διότι το διάλειμμα τελείωσε. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή με τον καινούριο μας συμμαθητή. Το σίγουρο ήταν ότι μας είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Την επόμενη μέρα ο καιρός επέτρεπε να πάμε εκδρομή. Έβαλα στο σακίδιό μου τη φωτογραφική μου μηχανή και καθώς είχα πολύ καλή διάθεση έβγαζα φωτογραφίες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Όταν πηγαίναμε εκδρομή τα αγόρια έπαιζαν ποδόσφαιρο και εμείς παρακολουθούσαμε από τις κερκίδες. Σήμερα θα έπαιζε και ο Σταμάτης, γεγονός που είχε αγχώσει τα αγόρια της αντίπαλης ομάδας και είχε ενθουσιάσει τα κορίτσια της τάξης. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ο Σταμάτης με πλησίασε και μου ζήτησε να φωτογραφίσω την ομάδα μας. Αφού φωτογράφησα την ομάδα, με πλησίασε η Κατερίνα και με μια φράση της μου κατέστρεψε τη διάθεση και τη μέρα. Μη χαίρεσαι, ποτέ δεν θα γίνεις σαν εμάς. Μπορεί και να σε λυπάται. Η Ειρήνη, ως καλή μου φίλη και υπέροχος άνθρωπος, χωρίς δισταγμό απάντησε. Εσύ θα πρέπει να λυπηθείς τον εαυτό σου για το χαμηλό σου επίπεδο. Είναι καιρός να καταλάβεις ότι αυτό που αξίζει είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Η Κατερίνα κατέβασε το κεφάλι και έφυγε ντροπιασμένη. Είχε καταφέρει όμως να μου χαλάσει τη στιγμή, αφού δεν κρύβω ότι με κολάκευε το ενδιαφέρον του Σταμάτη. Οι επόμενες μέρες κύλησαν ήσυχα. Το ενδιαφέρον των συμμαθητών μου είχε μετατοπιστεί στο να κερδίσουν τη συμπάθεια του Σταμάτη και έτσι τα συνηθισμένα κακεντρεχή πειράγματα προς εμένα είχαν σταματήσει προσωρινά. Σε αυτό είχε συμβάλει και η απάντηση της Ειρήνης προς την Κατερίνα την ημέρα της εκδρομής. Έτσι, παρόλο που ο Σταμάτης με συμβουλεύονταν για όλα τα μαθήματα και εκθίαζε το ταλέντο μου στη φωτογραφία, σε κάθε ευκαιρία κανείς δεν μου μίλησε υποτιμητικά. Είναι από το διήγημα «Αυτό που αξίζει» της Μαρίας Σουμέλα Παπαδάκη, τρίτη τάξη από το Εμπειρίκιο Γυμνάσιο Άνδρου. Καλούμε την κυρία Άννα Ποδηματά να απονείμει το βραβείο. Αποφάσισα να γίνω μέλος σε μια ομάδα που έχει στόχο να βοηθήσει την ανάπτυξη των τρίτων χωρών της Αφρικής. Μπράβο, παιδί μου, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ναι, αλλά θα πρέπει να πάω στην Αφρική. Στην Αφρική, παιδί μου, πώς τρελάθηκες, με ρώτησε η μητέρα μου. Και ο πατέρας μου απάντησε: Βεβαίως και τρελάθηκε, ρε γυναίκα, δεν ξέρεις τι αέρα που έχει στα μυαλά της η κόρη μας. Έτσι ήταν πάντα. Μπαμπά, μαμά, εγώ το έχω αποφασίσει. Όχι, χαρά, δεν θα πας στην Αφρική. Βγάλω το από το μυαλό σου. Εν τω μεταξύ, εμείς ερχόμαστε Αθήνα. Μαμά, εγώ αύριο το πρωί θα πάω να δηλώσω συμμετοχή. Έπειτα θα κατεβώ στο νησί και την επόμενη μέρα θα φύγω για την Αφρική. Έχω ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες. 3 Τρίτου 2013. Άρχισαν να μου λείπουν οι γονείς μου και τα αδέρφια μου, οπότε σκέφτηκα να τους γράψω ένα γράμμα. Αγαπημένη μου οικογένεια, μου λείπετε πάρα πολύ. Δεν περίμενα ποτέ ότι τα πράγματα ήταν τόσο χάλια εδώ, αλλά εμείς βάζουμε τα δυνατά μας. Έχουμε αρχίσει ήδη να χτίζουμε και ένα σχολείο. Πόσο χαίρονται τα παιδάκια αλλά και οι κάτοικοι. Με αγάπη, η κόρη σας Χαρά. 6 Τρίτου 2013. Αγαπημένοι μου γονείς και αδέρφια, μου λείπετε πάρα πολύ. Πιο πολύ το γράμμα αφιερώνεται στη μαμά που θέλει να κάνει μια χάρη για μένα. Μαμά, θέλω να μαζέψεις όλα τα παλιά μας παιχνίδια και να μου τα στείλεις εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, με αγάπη, Χαρά.
7 Τρίτου 2013. Η σημερινή μέρα δεν ήταν πολύ δύσκολη και κουραστική. Εκτός από το χτίσιμο του σχολείου δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να κοιτάζω τα αστέρια. 9 Τρίτου 2013. Σήμερα ήρθε μια πελώρια κούτα γεμάτη παιχνίδια από τη μάνα μου. Όταν τα μοίραζα στα παιδιά ενθουσιάστηκαν και τα πρόσεχα σαν τα μάτια τους. Κάτι άλλο που μου φάνηκε παράξενο ήταν ότι όταν τα φώναξα να έρθουν να πάρουν παιχνίδια, δεν έκαναν σαν αγρίμια και ούτε παραπονιόντουσαν για το παιχνίδι τους. Κάτι που συνηθίζουν τα παιδιά του δυτικού κόσμου. Όσα παιχνίδια και να έχουν, πάντα ζητάνε περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, ήρθε και ένα γράμμα από τους γονείς μου μαζί με την κούτα των παιχνιδιών. Το γράμμα έλεγε: Χαρά, πώς είσαι, κατάφερα να συγκεντρώσω μερικά παιχνίδια, αλλά όχι πολλά. Χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο για να βοηθήσω. Έχεις μάθει τη γλώσσα. Η ενορία στέλνει και 600 ευρώ. Αν χρειαστείτε κάτι άλλο, η ενορία μας είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Σε φιλούμε, η οικογένειά σου. Είναι από το διήγημα ένα ταξίδι αλληλεγγύη στην Αφρική της Ιωάννας Μπλάνα. Τρίτη τάξη, Ευηρίκη Γυμνάσιο Άλφα. Καλούμε τον κύριο Δαρδανό Γεώργιο να απονείμει τον έδρα. Αδίστακτη είναι αυτή που επικαλείται μικρές, κρυφές στιγμές, που τίποτε παράξενο συνέβη και όμως κατάλαβε. Κατάλαβε πως θα τις λησμονήσει και θα τις κρύψει στα δίχτυα της. Κουρασμένη από ευτυχία είναι αυτή που θυμάται τα αδέρφια της ζωής της. Και αυτό το πάθος πώς να καλλιεργήσει. Ενίγματα, ενίγματα, ενίγματα. Όνειρα, όνειρα επικαλείται αυτή που κουβολάει στην πλάτη της τις πληγές του χρόνου. Μικρόψυχη είναι αυτή που διστάζει και μόνο εξουσιάζει. Να ελευθερωθεί επιθυμεί αυτή που αναζητεί να ταυτίσει το πάθος με την παράδοση. Άντζελα Πάπα, δεύτερο λύκειο από τη χώρα της Άνδρου, βραβείο ποίημα. Καλούμε τον κύριο Θρασιγούλη Νίκο, αναπληρωτή διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Βήμα FM. Παλιά πηξίδα. Όταν ξυπνήσω ένα πρωί, θα στοχαστώ μια ολόκληρη ζωή. Τα μεσημέρια που λάξευα πάνω σε πέτρες, τα όνειρά μου, παλιές κουβέντες. Ο ήλιος με χρυσές ακτίνες περιέλουζε αθώες ελπίδες. Μα σαν εμφανιζόταν η σελήνη, οι ελπίδες έσβηναν. Κυριαρχούσε η γαλήνη. Μια καρδιά μελαγχολεί για μια κρύα νύχτα του Δεκέμβρη. Ενώ μια άλλη λησμονεί μια ηλιόλουστη μέρα του Σεπτέμβρη. Βουτάνε οι στιγμές στα κρύα νερά του Δεκέμβρη, παγώνουν οι καρδιές σαν κοκαλωμένα φύλλα του Νοέμβρη. Πάνω σε ανεμοδαρμένες πλαγιές βλέπω τη σκιά μου να δακρύζει και μια βροχή απαλή στην κρύα αγκαλιά της προσπαθεί να με αποκοιμήσει. Τα μάτια μου θα κλείσω, τις σκέψεις να μαυρίσω. Μα ξέρω πως αν τα ξανανοίξω, ένα μικρό παιδί εμπρός μου θα αντικρίσω. Φερζάη Μαρινέλα, δεύτερα λυκείου από το λύκειο της χώρας Άνδρου. Είναι ο έπαινος του ποίηματος. Βραβείο θα το απονείμει ο Πάτερ Ιωάννη. Τώρα έρχεται η σειρά για το βραβείο της φωτογραφίας, το οποίο θα απονείμει στη Μαρία Άννα Κατσίκη από το Γυμνάσιο Γαβρίου της Άνδρου, ο κύριος Τσούμας Δημήτρης. Είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Fastfair.
αυτή η διακοπή να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δαρδανό για την προσφορά 10 βιβλίων προς τα παιδιά και επίσης την κυρία Άννη Ποδηματά να πω εδώ ότι τα παιδιά που βραβεύτηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως δώρο, ως βραβείο θα έχουν ένα διήμερο τρίμερο ξενάγηση στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ζω στην Τουρκία, μια χώρα φτωχή. Η πόλη είναι η πατρίδα μου. Ας είναι η καταγωγή και η αγωγή μου ελληνική. Η καρδιά μου δεν χτυπάει στην Ελλάδα, παρά την αγάπη μου για αυτήν. Εδώ έχω δέσει για πάντα. Είμαι σκλάβα της πόλης. Είναι μια αιχμαλωσία ισόβια, μια αρρώστια αγιάτρευτη. Ένα χούγια θεράπευτο, μια συνήθεια και ένας έρωτας που γεννιέσαι και πεθαίνεις κολλημένος επάνω του. Il fengarolo stes vraglia su L'antelesi acroialie su Sanasimi magico Giuseppe Stambù. Ένα φαρμάκι γλυκό. Χωρίς αυτό δεν νοείται η ύπαρξή σου. Είμαι η σάρκα ενός τριβιού. Γεννήθηκα ενωμένη μαζί του και έτσι θα πάει ως το τέλος. Η ψυχή μου είναι ασφαλισμένη με μια λυσίδα που σέρνει πίσω τις γενναίες γενεών των ανθρώπων μας. Όλων όσων έλεγχε να ζήσουν στον ευλογημένο και τυραννισμένο μας τόπο. Αν και ταξίδεψα και χώρες πολλές είδα, κάμια δεν είχε τη δική σου τη φοριά. Δεν το λέω επειδή σε έχω πατρίδα, αλλά γιατί σε νιώθω μέσα στην καρδιά. Τα μαγεμένα ωραία πόλη δειλινά σου, λες με νεξέδες και στα πόδια σου σκορπού, και το ασήμι που απλώνει στα βουνά σου, δίκους και ξένους κάνουν όλους να σου πω. Ο τόπος δεν με χωρεί. Θέλω να πάρω έναν δρόμο, να με βγάζει έξω, μακριά από την πόλη, να χαθώ, να μην τη βλέπω. Γιατί τέτοια ώρα όλα, οι άνθρωποι, τα τοπία, τα σπίτια, τα μαγαζιά με ξαναγυρνούν σε εκείνη τη φαρμακερή εποχή. Και δεν μπορώ να το βαστάξω. Αλλά πάλι, πώς να τα παρατήσω. Πώς να παρατήσω τη μάνα μου απροστάτευτη, ορφανή. Ο Ρωμιός πρέπει να φυλάγει Θερμοπύλες. Πρέπει να είναι στις επάλξεις. Είμαστε στο καθήκον. Είχε πει ο μεγάλος Ρουμί. Αχώνευτο πράγμα που ο νους μου δεν το χωρά. Και ο καιρός με το πέρασμά του, ο πανδαμάτων χρόνος που λένε θα ρίσκει και δεν μπορεί αυτή την περίπτωση να την κάνει ζάπτη. Να μεν φαινομενικός τα κουκουλώνει και τα στιβάζει στο πάτο της μνήμης, αλλά έτσι, μια να ξύσεις με την άκρη του νυχιού σου, το παλιό σου τραύμα, κάτι να βγεις κατά σύμπτωση μέσα στο δρόμο, μπορεί να σταφέρει εμπρός σου όλα τα θλιβερά τότε συμβάντα, σε ένα δευτερόλεπτο, και να μην μπορείς, ζαρέ σου. Μου όνομα, αχμανιό μου και ντουντού μου και χρυσό μου όνομα. Θα θέλα να σε ιστορήσω στην πτωνοντά μου κόνισμα, αχμανιό μου. Γλυκία περνά μανίτσα μου και χαμπάρι δεν παίρνουν. Όπως τα θυμούμε τα λέγω. Το θυμητικό μου είναι γερό. Δεν λες μόνο πρόσωπα, συμπεριφορές και περιστατικά. Όλα όσα σφραγίσαν τη ζωή μου εκεί να τα φυλάγω καλά στο σεντούκι της μνήμης μου. Αν ανοίγω να σε βλέπω την ημέρα μια φορά, για να παίρνει ο νους μου αέρα και η καρδιά παρηγοριά. Πώς σε λένε φίλε μου, Αρίφ. Όμορφος, πολύ όμορφος άντρας. Αρίφ στα τουρκικά θα πει λόγιος, πεπαιδευμένος. Αρχαϊστή Αρίφρον, Λεβεντονιός ήταν, Πορμίκη Παρισένιο, Σερβί Μποϊλού. Ψέματα δεν μπορώ να πω με το που αντίχρησα την όψη του, το βλέμμα του, την κατατομή του, έγινε μέσα μου ένα κράκ, ερωτεύτηκα.
Τελείω ντουμ, τρελάθηκα, έχασα τα μυαλά μου. Κολλάστηκα από την καλονή του μπάρε. Έπαθα αυτό που λένε οι Τούρκοι γιλντηροί μασκοί και οι Έλληνες κεραυνοβόλος αίρος. Δεν με ένοιαζε εκείνη την ώρα το μιλέτη του αν ήταν Τούρκος. Πιο πολύ ευρωπαϊκή φυσιογνωμία είχε, ξανθοκάστανος, ήταν με αρενοπά, όμως ευγενή χαρακτηριστικά και επιδερμίδα στα ρένια. Και σιγά τον Τούρκο, όσο ήμουνα Τούρκησα εγώ, αλλά τόσο ήταν Τούρκος και ο Ερήφης. Όπως με αποκάλυψε αργότερα, ανήκε σε μια φυλή το Ζαζά. Όταν πια σταμάτησε το παράπονο, ντράπηκε επιτέλους άντρας πράμα να βγάζει το σεκλέτι του με σπαραγμό μπροστά σε γυναίκα, και αφού σηκώθηκε όρθιος και μέτρησα με το μάτι το ανάστημα και την παρουσία του όλη, τότε αυτό στιγμή ένιωσα πως για μένα αυτός ήταν ένας μοιραίος αρσενικός και ένας άνθρωπος που θα σφραγίσει το πεπρωμένο μου. Τζαν Κουρμπά, τι υπέροχα είπα μέσα μου, αφού έτσι το θέλει η ζωή. Σαν χαστά, με σένα είμαι άρρωστη, τον δήλωσα την πρώτη νύχτα. Τι με κοιτάς παλικάρι μου, για μένα είσαι τανρινή μουσαφυρή. Μουσαφύρης του Θεού τον λέγω. Ύστερα τον έκλεισα με τα χέρια μου. Αργά αργά, τα μάτια του τρεμόπαιζαν. Σαν δύο φλόγες κεριού στο αγεράκι. Οι κόρες του ψυχαλιστές είχαν τουλάχιστον πέντε χρώματα, πιτσιλισμένες αρμονικές δόσεις. Το πράσινο του πεύκου, το γκρίζο της τάχτης, το μελί της κερίθρας, το χρυσαφί του ντάλα ήλιου, το μαύρο που αφήνει πίσω τη νύχτα για να χαράξει αυγή. Είχε τη μυρωδιά του γουνίσιου έλατου, της μέντας, του σκήνου της πατρίδας του. Άρχισα να τον πλένω παντού, όπως ακριβώς προηγουμένως στα μωράκια του. Με έπιασε σφιχτά τα χέρια. Μπίρτανε μοναδική μου, με λέγει μου, άγγελέ μου. Έλειωσα. Ποιος αρνείστη την αγάπη, να την αρνείστω κι εγώ. Κάποιος κρατά το έφραμο πορτρέτο του Πορφυτή. Άλλος κουβαλά μια τεράστια φωτογραφία του Ατατού. Δυο μελαχρινοί τραγουδούν και παίζουν ανατολίτικα σαρκιά. Ο ένας με το ζουρνά και ο άλλος με τον ταούλι. Ένας κοντοστούπης μοιράζει σφυριά. Ένας καμπούρης τσεκούρια. Ένας τυφλός αφίσες. Κάποιος αξιωματικός χωροφυλακής βγάζει τη στολή του και ντύνεται με παλιόρουχα. Δυο νεαρές κοπέλες με βρωμισμένες καμπαρντίνες και υψωμένη τουρκική σημαία παίρνουν φόρα και κλωτσούν με τα τακούνια τους τα κατεβασμένα κεπέγγια ενός ελληνικού φωτογραφείου. Άλλος τσακίζει ένα φωνογράφο, άλλος τραπατσάρει ένα πελώριο ραδιόφωνο. Κάποιος ξυλώνει μια ραπτομηχανή, άλλος ξεχαρβαλώνει ένα ψυγείο. Πού το πάνε εκείνοι οι τρεις στο μακρύ αμάξι που σέρνουν με τριχές ανάλογο σταλόνι. Ένα μικρό φορτηγάκι το δένουν από τέσσερις μεριές και το τραβολογούν σαν να θέλουν να το κόψουν και να το μοιράσουν. Κάποιος βαράει μια γραφομηχανή στα ντουβάρια του Αγάτζαμί. Άλλος κρατάει ψωμένη σαν τρόπαιο την τενεκεδένια ρεκλάμα κάποιας μάρκας σοκολάτας, μια κοπέλα ξανθιά. Άλλος που φορεί στολή εισπράκτρο αλεοφορείου διαλύει σκυμμένο σε ένα ωραίο ακορντεόν με το σφυρί του. Δυο ταγκαλάκια έχουν σκαρφαλώσει στα κάγκελα μιας εβραϊκής συναγωγής και εμψυχώνουν τους διαδηλωτές με μια ντουντούκα. Καμιά δεκαριά μεγαλόσωμοι κοστούμαρισμένοι άντρες μπαίνουν στο σχολείο μου, το Ζάπιο. Τσακίζουν έπιπλα, γκρεμίζουν στην είσοδο το άγαλμα του Ζάπα. Πολλοί κουνούν στον αέρα σημαία και ή ταμπλό με σύνθημα «Η Κύπρος είναι τουρκική και θα μείνει τουρκική». Οι διασαλευτές της τάξης γράφουν στους τοίχους αιμοβόρα συνθήματα, στο διάβολο οι Έλληνες και κάτω η Ελλάς. Μερικοί στέκονται στις άκρες του δρόμου και παρακολουθούν τα δρόμενα. Κάποιοι από αυτούς που έχουν μέσα τους ανθρωπιά μπορεί να θέλουν να επέμβουν, να σταματήσουν το κακό. Μα δεν μπορούν. Βαριά καρδιά, πικρά καρδιά, γιατί αναστεριάζεις, χωριά σβουνίζεις τα πλατά και εσύ μ' αυτόν φωνάζεις. Ο υπρόπτη, ο υπρόπτη σοκαρά, τώρα μάσκεις και πονείς και σκληρά με τυραννή. Και ο αγαπητικός μου Αρίφ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από αυτούς. Παπαπαπαπαπα, το συλλογέμαι και να τριχιάζω. Άβουλα φτωχόπεδα, έρημα πουλιά της Ανατολίας, γίνεστε πιόνια του κάθε επιτίδιου, του κάθε αγύρτη. Ο ήλιος φαίνει στα βουνά κι εγώ μαζί του γένω. Σε ρήμα βάζει τρίγυρνο την δύση του προσμένω. Μέρα νύχτα, μέρα νύχτα σε ζητώ, πάντα φεύγεις ανά.
δέντρο ολόκληρο, το φως γεμάτο, το φρούτο πλήρες, μόνο δικός μου ο κόσμος είναι κομμάτια. Ένας μεγάλος καθρέφτης έσπασε. Έσπασε και διαλύθηκε στο χώμα. Έπεσε μέσα στο σύμπαν, μα έγινε πια κομμάτια. Τον κόλλησα κομμάτι-κομμάτι, τριγύρισα από χώρα σε χώρα. Ήταν μια φλόγα που την άναψα. Την άναψα, μα έγινε κομμάτια. Ήταν από το ποίημα Παράμπαρτσα, που σημαίνει διαλυμένος ο κομματιασμένος. Ποίημα του Μπεντρή Ραχμή Γιούμποβλου. Πριν να δώσουμε το βραβείο στον κύριο Κοροβίνη, το βραβείο στη μνήμη του Νίκου Φέμελη, θα διαβάσω το σκεπτικό της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Περιοδικού Αναγνώστης, που αποτελείται από τον Βαγγέλη Χαζεμψηλίου, τον Ευρυπίδη Γαραντούδη, τον Στρατή Χαβιαρά, την Έλληνα Χουζούρη, τον Μανώλη Πιβλή, τον Γιάννη Βασκόζο και εμένα, και αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νίκος Θέμελης, που έχει θεσπίσει από πέρσι ο Δήμος Άνδρου, σε συνεργασία με το περιοδικό μας, στο Θωμά Κοροβίνη, για το βιβλίο «Το μυθιστόρημά του 55, προσπάσματα του οποίου ακούσαμε μόλις». Φιλόλογος, συνθέτης και μουσικός, γνωστός μελετητής πτυχών του ελληνικού και τουρκικού λαϊκού πολιτισμού, ο Θωμάς Κοροβίνης ασχολείται χρόνια τώρα γόνιμα και δημιουργικά με τη μυθοπλασία. Μετά την μυθιστορηματική ανασύνθεση της ιστορίας του Δράκου του Σέιχ Σου, στο γύρο του θανάτου, ένα μυθιστόρημα που απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 2011, μετά την ανάπλαση των τελευταίων στιγμών του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στο Αγγελόκρουσμα, πρώτο τελευταίο του βιβλίου, στο μυθιστόρημα που βραβεύουμε σήμερα το 55, θέτει στο κέντρο της αφήγησής του μια γυναίκα, μια πολίτισσα κυρά. Η γυναίκα αυτή, η Μαρίκα η Ταταβιανή, η Μαρίκα Σεφέρογλου, μποέμισσα και ταυτόχρονα δασκάλα και αργότερα διευθύντρια ελληνικού σχολείου, αποφασίζει σε προχωρημένη ηλικία να ανοίξει για τα καλά το σεντούκι της μνήμης της και να μας αφηγηθεί κάποια προσδιόριστη χρονικά στιγμή, όχι μονάχα τον ιδιωτικό της βίο, όχι μονάχα τις συναντήσεις της με πρόσωπα και περιστατικά, αλλά και στιγμές της ιστορίας της πόλης, στιγμές στοιχειωμένες από τα ανεπούλωτα τραύματα του συνταρακτικού για την πολιτική ομογένεια αλλά και για όλη τη Ρωμιοσύνη, του σχεδιασμένου τουρκικού πογκρόμ του Σεπτέμβριου του 1955 εναντίον του ρωμαϊκού στοιχείου, έξω και ο τίτλος 55. Οι μικροϊστορίες της ζωής της Μαρίκας και των συγγενών της, λοιπόν, δένονται στον ιστό της ιστορίας της πόλης σε μια σχεδόν τοπογραφική αποτύπωση της ανθρωπογεωγραφίας της στο διάβα ενός ολόκληρου αιώνα. Στην φύγηση της ηρωίδας, που αποτελεί στην πραγματικότητα μια ελεύθερη σειραφή μικρών πραγματιών για οτιδήποτε έχει σχέση με την πόλη, θα βρουν τη θέση τους τα πάντα. Τα παζάρια και οι περίπατοι της πόλης, η πολύτικη κουζίνα και η μουσική, το λαϊκό τραγούδι και ο καραγκιόζης, ο καφές και το κάπνισμα, περιθωριακοί τύποι, μάγκες και πόρνες, χασισοπότες και τσιγκάνοι, ζητιάνοι και ξεχασμένοι φραγκολεβαντίνοι, η ελληνική παροικία και η οργάνωσή της, η πολυφυλετική τέλος ταυτότητα της πόλης και η κρυπτική συνύπαρξη των εθνοτήτων. Και βέβαια το λόγο της Μαρίκας, όπως είπα, διακόπτουν συχνά σπαρακτικά intermedia, στοιχειωμένα από τις μνήμες του πογκρόμ εναντίον του ελληνικού στοιχείου. Η Μαρίκα Σεφέρογλου θυμάται, λοιπόν. Ωστόσο δεν θυμάται, αποκλείοντας, ακυρώνοντας, διαγράφοντας, διαχωρίζοντας ή μισώντας, αλλά διακρίνοντας, συνδέοντας, διαβαθμίζοντας, προσπαθώντας να κατανοήσει και να αποδώσει δικαιοσύνη. Η Μαρίκα αρνείται τόσο τη χειραγώγηση της μνήμης, όσο και την άρκωση της λήθης. Επιμένει να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει τη λαγωμένη, όπως τη λέει η μνήμη της, σαν ένα σημείο επαφής παρελθόντος και παρόντος, σε μια γόνιμη στιγμή του δύσκολου διαλόγου όσων χάθηκαν και όσων συνεχίζουν να ζουν. Το 55 του Θωμά Κοροβίνη, λοιπόν, αποτελεί μια σπουδαία προσπάθεια λογοτεχνικής απάντησης στη βία της ιστορίας, μια εξαιρετικά επιτυχημένη και ισορροπημένη διαπραγμάτευση της συλλογικής μνήμης. Καλώ, λοιπόν, και εγώ τον κύριο Παντελή Βουλγέρη και τον κύριο Κοροβίνη να... για την αποδομή του βραβείου.
Τα λουλούδια είναι δικά σου, ε. Ευγνώμονες για τα ίχνη που άφησε ο Νίκος Θέμελης μέσα από τις ιστορίες του. Ευγνώμονες για τη γενεοδορία του Θωμά μέσα από τις ιστορίες, μέσα από τα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη, στον Καζαντζίδη, στον ΠΑΟΚ, στον Γιώργο Ιωάννου, στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Αυτά είναι τα ίχνη τα πολύτιμα που ακολουθούμε τόσα χρόνια και διαπιστώνω ότι αυτά είναι τα ίχνη που θα ακολουθήσουν και τα νέα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας και τη θερμή υποδοχή. Είμαι μουσαφίρης στο Δήμο Άνδρου. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, την κυρία Κορκοδίλου και όλους τους συντελεστές εδώ για τη φιλοξενία σε αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο το δέρνει ο άνεμος, αλλά εδώ στη Θεοσκέπαστη ερχόμαστε σε μία ηρεμία και γαλήνη της ψυχής, αυτό το ιστορικό περιβάλλον εδώ. Το περιοδικό «Διαβάζω» είχε μία πορεία πολύ σημαντική στα γράμματά μας και συνεχίζει με τον Αναγνώστη. Το ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει την Επιτροπή και μάλιστα για ένα σημαντικό πρόσωπο, μια φυσιογνωμία των γραμμάτων μας που είχε ένα χαρακτήρα εμβληματικό τα τελευταία χρόνια, το Νίκο Θέμελη, στιγμή του οποίου θεσπίστηκε το βραβείο. Και η μεγάλη μου χαρά βέβαια είναι που το παραλαμβάνω από τον Παντέλη Μπούλγαρη, έναν δημιουργό που το θαυμάζω από μικρός, απεριόριστα, και θεωρώ ότι η συμβολή του με τις δημιουργίες του συνδιαμορφώνει το μεταπολιτευτικό πολιτιστικό πρόσωπο της χώρας μας με τρόπο καθοριστικό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το μεγάλο μπερεκέτη, το μεγάλο λαχείο της ζωής μου. Δεν ήταν τόσο επιδίωξη, βρέθηκα εκεί σαν μετακλητός καθηγητής από το 1987 μέχρι το 1996. Αλλά εκεί έγινε κάτι, οι Τούρκοι το λένε Kismet. Το πεπρωμένο έχει πολλούς δρόμους για να σε τυλίξει, να σε πάει προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Ένιωσα την ταύτιση με την ιστορία και τη μοίρα αυτής της πολιτείας. Είναι βαρύ βέβαια κανείς και ρυψοκίνδυνο να το λέει. Μια φορά με ένα βαρύ χιονιά, όπου κλείσαν τα πάντα, γιατί καθώς είναι σε λόφους κτισμένη η πόλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει αυτή η ανθρωποθάλασσα, δηλαδή να μπει σε ένα ρυθμό καθημερινό. Βρέθηκα πολιορκημένος όπως η ηρωίδα μου η Μαρίκα το 1955 από τις επιθέσεις των αφιονισμένων Τούρκων, από το χιόνι και για μέρες μέσα σε ένα σπίτι μόνος μου. Ένα πρωί λοιπόν, ενώ κλείσανε οι τράπεζες, τα σχολεία, τα πάντα, βγήκα από το πέρα, από την καρδιά της νέας πόλης, πήρα την κατηφόρα του μεγάλου δρόμου που σήμερα λέγεται Στικλάδοδος Ανεξαρτησίας, Πολωμόναχος κατά τις 5 το πρωί και πήγα προς τη γέφυρα του Γαλατά. Εκεί δεν είχε, έβγαινε ένα αχνόφεγγε, ένα φωτάκι έτσι μέσα από το βάθος του κερατίου κόλπου, από το Ιγιούπ, πέρα από το φανάρι και ήταν γύρω στις 6 το πρωί, 6.30, άρχισαν να βγαίνουν οι καθαρίστριες, οι οδοκαθαριστές, οι πρώτοι. Εκεί ένιωσα έναν συγκλονισμό. Είναι μια εμπειρία που δεν μεταφέρεται εύκολα, αλλά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου πέρασε μέσα μου η Κωνσταντινούπολη με όλο το παρελθόν της, Σουλτάνη, Βυζάντιο, Χαμάλιδες, Αλίτες, Πρίγκιπες, Βασιλιάδες, τα πάντα. Και ένιωσα μία πρόκριση που βρέθηκα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, πολιορκημένο από όλους τους λαούς του κόσμου, μια πρωτεύουσα του κόσμου, όχι πρωτεύουσα του Βυζαντίου και των Οθωμανών Σουλτάνων για πολλούς αιώνες μόνο. Και πέρασε λοιπόν σαν ηλεκτρική κένωση αυτός ο συγκλονισμός της ιστορίας. Επειδή είμαστε εδώ στη Θεοσκέπαστη, μια φορά που καθόμουν σε ένα πάρα πολύ ωραίο μόνος μου, συνήθιζα γραμμοφόν το λέγανε αυτό το καφενείο, και ήταν στο τούνελ χαμηλά, εκεί που ξεκινάει το τραμάκι για να κατεβεί προς το Γαλατά, έλεγα αυτή η πόλη βασανίστηκε τόσο
ποια είναι η προστάτης, είναι η Παναγιά, όπως τον Άθρο, τον Άγιον Όρος. Λέω τώρα, αφού μαλώνουν και οι Τούρκοι, βέβαια μέσα από την ποιήση ειδικά του 20ου αιώνα των προοδευτικών Τούρκων, των καινούριων που τα ψάχνουν, διακρίνει κανείς, γιατί έχω μεταφράσει και τετούς από αυτούς τους ποιητές, ότι είναι κλονισμένοι και δεν είναι καθόλου σίγουροι και μέσα τους, ας πούμε, ασφαλείς, μπορώ να πω, για αυτό το θαύμα που έχουν κατακτήσει που λέγεται Κωνσταντινούπολη. Λέω λοιπόν, πού να τη δώσουμε την πόλη, θα την πάρουμε πίσω και γιατί να την πάρουμε. Αναρωτιόμουν, έμπαινα μέσα σε διάφορους προβληματισμούς, ας κάνουμε την Ελλάδα σωστά. Οι Τούρκοι πάλι την αγαπούν, αλλά την νιώθουν τόσο, την έχουν όντως δική τους. Πού να τη δώσω, ρε παιδί μου, θα τη δώσω, λέω και εγώ, στην Παναγιά. Έτσι λοιπόν έγραψα και εγώ ένα τραγούδι που λέγεται «Μεριέ Μανά», «Μαρία Μητέρα» ή «Βλαχέρνα», «Παναγιά των Βλαχερνών», και το οποίο θα σας τραγουδήσω για να ολοκληρώσω αυτό το μικρό λογίδριο. Προσευχή ή Βλαχέρνα ή Μεριέ Μανά. Βλαχέρνα λένε μια ρωμιά που βγαίνει το βραδάκι με μαύρο κεφαλό δεσμό και με κρυφό ψαράκι. Και σεριανάει το μαρμαρά το πέρα και την πόλη απ' την κορφή του Σαραγιού για να την βλέπουν όλοι. Μεριέ Μανά και Παναγιά και Αγία μου Βλαχέρνα, το δάκρυ σου σαν αγιασμό σε εχθρούς και φίλους κέρνα. Από τον πρώτο τον καιρό κι αυτό το ξέρουν όλοι, όσα κλειδιά και να αλλάξες δικιά σου είναι η πόλη. Τούρκοι και χμάλωτοι Ρωμνοί, χαμάλιδες κι αλάνια, γύφτισες του Σουλούκουλε, ασάδες και τσογλάνια. Την προσευχή τους κάνουνε, τρέμουνε την οργή σου, τους φουκαράδες ελεούν για να χαρεί η ψυχή σου. Μεριέ Μανά και Παναγιά και Αγία μου Βλαχέρνα, το δάκρυ σου σαν αγιασμό σε εχθρούς και φίλους κέρνα. Από τον πρώτο τον καιρό κι αυτό το ξέρουν όλοι, όσα κλειδιά και να αλλάξε δικιά σου είναι η πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Και του χρόνου σε καλύτερα.